σε αυτόν εδώ τον τόπο. Σε αυτόν εδώ τον τόπο. Πόλεμος. Κατοχή. Πείνα. Όπλα. Αίμα. Διαμελισμένα μέρη σώματος των ανθρώπων. Πόλεμος. Φρικτός. Στιγνός. Απάνθρωπος. Πόλεμος. Για να διασώσουμε, να περισσώσουμε τα εθνικά κράτη. Τα εθνικά σύνορα. Πόλεμος. Οι άνθρωποι πολεμούσαν ασταμάτητα. Πόλεμος ανελέητος. 1940. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Σε αυτόν λοιπόν τον τόπο συνέβη κάτι σχεδόν εκτός πραγματικότητας. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, τον ήσυχο κατά τ' άλλα, που τώρα βλέπετε και ακούτε, τη δεκαετία του 40, άκουγες βόμβες να εκτινάσονται. Πυροβολισμοί από εδώ και από εκεί. Όμως αυτό ακριβώς το σημείο που βρίσκομαι τώρα και σας μιλώ, συνέβαινε κάτι πολύ περίεργο που ο ανθρώπινος νους δεν μπορούσε να συλλάβει, που ο ανθρώπινος νους δεν μπορούσε να καταλάβει, που ο ανθρώπινος νους δεν μπορούσε να εξηγήσει. Κάτι το περίεργο, σχεδόν μαγικό, άκουγες από παντού. Μια κόλαση. Ο ένας να πέφτει μετά τον άλλον. Πυροσβολισμοί, βομβαρδισμοί. Όμως, εδώ σε αυτό το σημείο, κάτω από αυτό το δέντρο και σε έναν περιμετρικό κύκλο γύρω από αυτό, συνέβαινε κάτι πολύ περίεργο. Όποιος τολμούσε να μπει ή όποιος έμπαινε τυχαία σε αυτή την περιοχή, ξαφνικά σαν να έμπαινε σε έναν άλλο κόσμο. Ξαφνικά σαν να υπήρχε ένα προστατευτικό τείχος που τον κρατούσε μακριά από κάθε κίνδυνο. Κάτι περίεργο συνέβαινε. Ξαφνικά λες και ένα οχυρό τον περικύκλωνε. Όσοι στάθηκαν τυχεροί ή έξυπνοι ή από ένστικτο, εισχώρησαν εδώ, σώθηκαν.
σώθηκαν από το μένος του πολέμου. Σώθηκαν. Σώθηκαν. Κατά έναν τρόπο μαγικό. Σώθηκαν. Κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει αυτό που εδώ συνέβη. Όμως... μπορούσε να εξηγηθεί. Μετά από πολλές δεκαετίες, σε αυτόν εδώ τον τόπο, χτίστηκε ένα μοναστήρι ορθόδοξο.